πιστεύει κανένα από το κορίτσι που εξηγούσε εχθές σε ένα κανάλι για το κοινωνικό. Και αυτοί, επειδή έλεγαν ότι ήταν, έλεγαν δηλαδή κάτι λάθος. Όχι λάθος, έλεγε τα σωστά. Απλά τη χτύπησαν. Τη χτύπησαν, ναι. Με αυτά που δεν θεώρησαν ότι ήταν σωστά. Και μετά είχε ένα αγώνα τη προστατεύσει και είχε και το αγώνα πάρα πολύ άσχημα. Μέσα είχατε συγκρούσει, μέσα είχε μισό αγώνα. Το αγώνα είχε μπει μέσα στην ομή. Και μετά είχαν έρθει όλοι και μαζί με είχαν τεχεί φασίστες από την κατάλαβα και είχαν βάσει ξύλο στη λογαριασμό με διάφορα δικαιώματα, σίδερα και είχαν γίνει πολλά ατυχήματα με τα παιδιά, είτε άντελα, είτε πρόκρα, είτε λοιπά. Είχε εξωσχολικούς, είχε κάτι. Είχε εξωσχολικούς, ναι. Αυτοί οι φασίστες, ήταν εξωσχολικοί φοιτητές. Υπάρχουν... Τι έκαναν ακριβώς, τι ήρθαν και σας είπαν. Υπάρχουν οι παιδιά. Μας ξυλοκόπησαν, ό,τι βρήκανε με όπλα, μαχαίρια. Υπήρχαν και συμμαθητές σας μέσα σε αυτά τα παιδιά. Συμμαθητές μας, κάποιοι από το σχολείο μας, ναι. Φοβάστε. Όχι συμμαθητές μας. Από τι κάποιοι από το σχολείο. Σχολείο να μην φοβάστε. Φοβόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Και φοβόμαστε πάρα πολύ. Είδες παιδιά να έχουν μαχαίρι επάνω. Όχι, αλλά από τα social media που έχω δει λένε ότι έχουν οι φασίστες είχαν μαχαίρια. Αυτοί από πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν, δεν υπάρχει άλλο. Οι καθηγητές είναι έξω, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπήκαν. Εσάς σας λένε να μην φύγετε από το σχολείο, τι σας λένε, να μην βγείτε έξω. Εμάς μας λένε να μην βγαίνουμε έξω από την τάξη, γιατί φοβούνται να μην γίνουν και άλλα πράγματα, γιατί είχαμε ήδη πάρα πολλά ατυχήματα. Τι κουβαλάνε πάνω σε αυτά τα παιδιά? Κουβαλάνε μαχαίρια, σίδερα, ξύλα. Οι καθηγητές τι λένε? Πολιτικό χώρο. Είναι οργανωμένοι συγκεκριμένο. Τι τους λένε οι καθηγητές? Οι καθηγητές λένε τι γίνεται πια από το σχολείο, δεν λένε πολλά. Είναι από συγκεκριμένο κόμμα αυτά τα παιδιά που λες? Είναι από το... ξέρω ακριβώς, αλλά είναι φασιστές. Οι καθηγητές δεν τους είπαν να βγουν έξω? Προσπαθούσαν να τους διώξουν, είναι αλήθεια. Προσπαθούσαν, αλλά όσο μπορούν τους έβγαλα και... Φοβάσαι εσύ? Όχι μόνο εγώ και τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Όπως και αν είπα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ως αύριο. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πραγματικά. Φοβόμαστε να βγούμε έξω. Να σχολάσουμε, φοβόμαστε. Είναι καλό. Καλή δύναμη.